Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι δεύτερη Κυριακή των Ιστιών, είναι συνέχεια της Κυριακής της Ορθοδοξίας και η Εκκλησία καθόρισε να εορτάζει τη μνήμη του Αναγίου Πατρός Σιμών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, ο οποίος έζησε το 14ο αιώνα και ήταν Μητροπολίτης στη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Διότι μας δείχνει τι είναι η Ορθοδοξία και συγχρόνως μας δείχνει και πώς κανείς μπορεί να γίνει Ορθόδοξος στην εστιακή του ζωή. Δεν φτάνει δηλαδή να ομολογεί κανείς για την Ορθοδοξία, αλλά θα πρέπει να είναι Ορθόδοξος, να έχει ορθοζωία. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν πολύ καλά ότι αγαπώ πάρα πολύ τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, είναι ο αγαπημένος μου Άγιος. Και μάλιστα από τα φοιτητικά μου χρόνια, πάνω από 50 χρόνια ασχολούμαι με το βίο και τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, γιατί θεωρώ ότι αν είναι ένας σήμερα με τόσα ρεύματα τα οποία υπάρχουν που μπορεί να απαντήσει σε όλα αυτά τα ρεύματα, είτε εξανατολών, είτε εκδυσμών, είτε εκφορά, είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με την υπέροχη αυτή διδασκαλία την οποία έχει εκφράσει. Και πολλές φορές έχω μιλήσει για αυτόν και ιδιαίτερως αυτή την ημέρα. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε στην ομιλία την οποία κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στη σημερινή Κυριακή. Ευρισκόμενος δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, διαβάστηκε η περικοπή την οποία ακούσαμε προηγουμένως για τον παραλυτικό της Καπερναούμ και το θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός. Και εκεί αναλύει αυτό το Ευαγγέλιο. Φυσικά δεν πρόκειται να σας παρουσιάσω όλη τη διδασκαλία του και όλη την ανάλυση την οποία κάνει για την περικοπή αυτή, αλλά απλώς να παρουσιάσω την έναρξη της ομιλίας την οποία κάνει. Μιλάει για τη Βασιλεία του Θεού. Λέγει τι είναι η Βασιλεία του Θεού και πώς μπορεί κανείς να βιώσει τη Βασιλεία του Θεού. Ένα μεγάλο θεολογικό θέμα, το οποίο το αναλύει και σε διάφορα μέρη της διδασκαλίας του, το αναλύει κατά τη διάρκεια του διαλόγου που είχε με τον Βαρλαάμ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά εδώ αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο το τι είναι η Βασιλεία του Θεού και πώς κανείς βιώνει από εδώ, από τη ζωή αυτή, τη Βασιλεία του Θεού. Φυσικά σε όλη τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά φαίνεται καθαρά ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι αφηρημένο. Πολλές φορές παρουσιάζουμε όλη αυτή τη διδασκαλία με έναν αφηρημένο τρόπο. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Αλλά η Βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε κάποια άλλη ομιλία του, δεν υπάρχει βασιλεία χωρίς βασιλέα και δεν υπάρχει βασιλεύς στον αισθητό κόσμο χωρίς βασιλεία. Έτσι δεν υπάρχει βασιλεία χωρίς Χριστό, και όπου είναι ο Χριστός εκεί είναι η Βασιλεία του Θεού. Οπότε η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι το αφηρημένο, ούτε είναι η ζωή μετά το θάνατό μας ή μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, αυτό που λέμε Παράδεισος, Βασιλεία του Θεού στο μέλλον. Όχι, η Βασιλεία του Θεού είναι η έλευση του Χριστού. Το ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ήρθε η Βασιλεία του Θεού, μας πλησιάζει. Επομένως κάθε φορά που ο άνθρωπος προσεύχεται και ενώνεται με τον Θεό, με τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία, τότε βιώνει τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού μετακινείται, η Βασιλεία του Θεού κινείται, και όχι εμείς, δεν κινούμαστε εμείς προς τη Βασιλεία του Θεού, αλλά η Βασιλεία του Θεού κινείται σε μας, ο ίδιος ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας. Αυτό το αναλύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, επαναλαμβάνω, στη σημερινή ομιλία του, στην αρχή της σημερινής ομιλίας. Χρησιμοποιεί τρία χωρία τα οποία είπε ο Χριστός. Είπε μετανοείται ίνκι και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Το άλλο χωρίο που είπε στους μαθητές του, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Και το άλλο χωρίο το οποίο είπε, ότι εισί την έστον όδε εστικότων, ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου, έως ανίδωσιν τη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχουν μερικοί μεταξύ σας,
οι οποίοι δεν θα πεθάνουν, δεν θα δουν το θάνατο έως ότου δουν τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό έγινε επάνω στο όρο Σταβόρ, διότι ο Χριστός έδειξε τη δόξα του, και αυτή η φανέρωση της δόξης του Χριστού είναι η έλευση και η μέθεξη της Βασιλείας του Θεού. Οπότε χρησιμοποιώντας τα τρία αυτά χωρία, παρουσιάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τους τρεις βαθμούς, τους τρεις τρόπους βιώσεως της Βασιλείας του Θεού. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι η Βασιλεία του Θεού έρχεται, ίγκηκε, ίγκησε, πλησίασε, οπότε μετανοείται. Ο δεύτερος τρόπος, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, μέσα σας είναι η Βασιλεία του Θεού, μέσα στην καρδιά σας. Έρχεται όταν έρχεται η χάρις του Θεού, ο Χριστός μέσα στην καρδιά, ήρθε η Βασιλεία του Θεού μέσα σας. Όχι απλώς μεταξύ σας, αλλά εντός ημών, όπως εξηγούν όλοι οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας μας. Και μετά η Βασιλεία του Θεού παραγίνεται με του πολύ, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, περηφανέστατον παραγίνεται. Δηλαδή έρχεται και εμφανίζεται ως φως η Βασιλεία του Θεού. Και νομίζω ότι εδώ φαίνεται όλη η βιογραφία, αυτοβιογραφία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Γιατί και αυτός έτσι ξεκίνησε με τη μετάνοια, στα ανάκτορα που ήταν μικρό παιδί, με τη μετάνοια, με την νηστεία, με την προσευχή, και άρχισε να βλέπει να έρχεται προς Αυτόν η Βασιλεία του Θεού. Και μετά όταν πήγε στο Άγιον Όρος, επειδή έβλεπε ότι ο νους του ήταν σκοτισμένος, γιατί όταν ο νους δεν έχει την ενέργεια του Θεού, δεν πέφτει η ενέργεια του Θεού πάνω στο νου, δεν είναι καθαρός, δεν είναι καθαρό κάτω, τότε ο άνθρωπος ζει το σκοτάδι. Γι' αυτό και έλεγε «Φώτισόν μου το σκότος», προσευχόταν μέρα και νύχτα, «Φώτισόν μου το σκότος». Και βεβαίως μετά από λίγο και την Παναγία είδε και τους Αγίους, είδε τον Άγιο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, τον Θεολόγο και τον ίδιο τον Χριστό, το ίδιο το άκτιστο φως. Οπότε γι' αυτόν η Βασιλεία του Θεού τον πλησίασε, έφτασε, μπήκε μέσα στην καρδιά του και μετά ανυψώθηκε όσο ζούσε στη Βασιλεία του Θεού, στο άκτιστο φως της θεότητος. Γι' αυτό και μιλούσε συνεχώς για τα θέματα αυτά. Και στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Έρχεται, πλησιάζει, εισήλθε και ανυψώνεται ο νους στη βίωση και στη μέθεξη του ακτίστου φωτός. Είναι αυτό που το λέμε, το λέει και ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και το βρίσκουμε σε όλη την πατερική παράδοση. Κάθαρσης της καρδίας, φωτισμός του νου και θεοπτία, θέα του Θεού. Αυτό είναι η θεωρία. Είναι οι τρεις βαθμοί της βιώσεως της Βασιλείας του Θεού. Οπότε αυτό που έγινε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αυτό που είπε ο Χριστός, γίνεται και μπορεί να γίνει σε κάθε άνθρωπο. Να τον πλησιάζει η Βασιλεία του Θεού, να έρθει μέσα του ο Χριστός, να έρθει μέσα να κατοικήσει μέσα στην καρδία του ο Χριστός και μετά να του φανερώσει όλη αυτή τη δόξα. Είναι οι πνευματικοί βαθμοί, οι τρεις πνευματικοί βαθμοί της ζωής του κάθε χριστιανού. Και αυτό είναι πολύ βασικό για τη ζωή μας. Γιατί η χριστιανική ζωή δεν είναι απλώς εξωτερικά γεγονότα. Δεν είναι απλώς ότι κάνουμε κάτι το εξωτερικό, ότι πηγαίνουμε απλώς στην εκκλησία, και αυτό είναι σημαντικό βεβαίως. Αλλά είναι το πώς κανείς θα μεθέξει της Βασιλείας του Θεού από αυτήν τη ζωή. Το ερώτημα όμως είναι, εφόσον είπαμε τι είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι η παρουσία του Χριστού από αυτή τη ζωή, το ερώτημα είναι πώς κανείς θα βιώσει τη Βασιλεία του Θεού από αυτήν τη ζωή, πώς θα γίνει αυτό.
Και σε αυτό απαντά ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς το κήρυγμα που έκανε αυτή την ημέρα το 14ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρει ένα άλλο χωρίο το οποίο είπε ο Χριστός: «Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουν αυτήν». Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και εκείνοι που είναι βιαστές την αρπάζουν. Δηλαδή μας πλησιάζει ο Χριστός, μας αγγίζει λίγο ο Χριστός, αλλά χρειάζεται να τον βιάσουμε. Είναι αυτό που έλεγαν οι δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμαούς: «Μείνον με θυμών, παρεβιάσαν το αυτόν λέγοντες, μείνον με θυμών, ότι προσεσπέρανε στην και κέκλικεν η ημέρα, παρεβιάσαν το αυτόν». Όπως οι ληστές πηγαίνουν στα σπίτια και παραβιάζουν τη θύρα του σπιτιού και μπαίνουν μέσα και παίρνουν ό,τι καλύτερο μπορούν να πάρουν, έτσι είναι και η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και αυτοί που είναι βιαστές την αρπάζουν. Τι σημαίνει αυτό ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται? Το ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην σημερινή ομιλία και λέει: «Επειδή λοιπόν η Βασιλεία του Θεού και ίγγισε και μέσα μας είναι και σε λίγο καιρό φτάνει, ας καταστήσουμε τους εαυτούς μας με τα έργα της μετανοίας αξίους αυτής. Ας βιάσουμε τους εαυτούς μας, ανακόπτοντες τις πονηρές προλήψεις και συνήθεια, διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι βιαστή και οι βιαστές την αρπάζουν. Ας ζηλεύσουμε δηλαδή την υπομονή, την ταπείνωση και την πίστη των θεοφόρων πατέρων μας. Ας νεκρώσουμε τα μέλη μας τα επί της γης, δηλαδή την πορνεία, την ακαθαρσία, κάθε κακό πάθος και την πλεονεξία, και μάλιστα κατά τη διάρκεια των ιερών τούτων ημερών της νηστείας. Γι' αυτό ακριβώς η χάρη του Πνεύματος κατά σειράν πρώτα μας εδίδαξε περί της μελούσης φρικοδεστά της κρίσεως του Θεού», όταν μας διαβάστηκε η περικοπή της Δευτέρας Παρουσίας, «έπειτα μας υπενθύμησε περί της εξορίας του Αδάμ και μετά από μας, μετά από αυτό μας υπέδειξε την ασφαλεστά την πίστη, την Ορθοδοξία, και έτσι ώστε με το φόβο της πρώτης και με το θρήνο της δευτέρας να τηρούμε με βεβαιότητα την πίστη, να συμμαζεύουμε τους εαυτούς μας, να μην παραδιδόμαστε στην ακράτεια, να μην ανοίγουμε θύρα και προσφέρουμε χώρο δια της άπιστης και άπλιστης κοιλίας σε όλα τα πάθη, και να φτάνουμε στην ευρύχωρη και πλατεία οδό, καταστρεφόμενοι με ευχαρίστηση κατά κάποιον τρόπο. Αλλά αφού αγαπήσουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή, της οποίας αρχή και πρώτο στάδιο είναι η μετάνοια, να διανύσουμε αυτήν την 40η των ημερών με ευρωστία ψυχής». Οπότε λοιπόν μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος, ο Μέγας αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, τι είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, και πώς θα βιώσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να βιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού και οι βιαστές την αρπάζουν. Γι' αυτό στο Άγιον Όρος όταν λένε ότι κάποιος μοναχός είναι καλός μοναχός, λένε αυτός είναι βιαστής μοναχός. Δηλαδή με την νηστεία και την προσευχή βιάζει το Χριστό για να έρθει μέσα του, και θέλει ο Χριστός αυτό το βιασμό. Να λοιπόν και ένας ευλογημένος εκβιασμός και βιασμός. Να βιάσουμε με την νηστεία και την προσευχή αυτήν την ευλογημένη συζυγία, λέει κάπου αλλού ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δύο ευλογημένοι σύζυγοι, νηστεία και προσευχή, να βιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού για να έρθει μέσα μας.
γιατί η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Μακάρι να γίνουμε βιαστές της Βασιλείας του Θεού. Αμήν.